little child, little child, would you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. If you want someone to make you feel so fine, then we'll have some fun when you're mine, oh mine. So come on, come on, come on. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby, take a chance with me. Αυτά είναι τα λεφτά. Τέρμα τα δίχαγκα. 21.760. Καλά, δεν μου λες. 300.000 δεν σου στείλω ξαδερφός από τη Γερμανία. Πού πήγαν? Τι πού πήγα, ρε Φλόρα. 10.000 αμέσως πήρες εσύ. Σιγά τα λεφτά. Και να πεις ότι τα έπαγα σε τίποτα διασκέδαση. Εσόρουχα πήρα και μάλιστα μη φανταστείς τίποτα. Από τη λαϊκή με τη δωδεκάδα. Και 2-3 πραγματάκια έτσι απαραίτητα. Απαραίτητα τα καλλιτικά, ε! Ποια καλλιτικά, βρε, ποια καλλιτικά. Μια κρεμούλα πήρα, ορίστε. Για τη μούρη μου που είχε αφιδατωθεί τελείως, έχω γίνει σαν παμπόγρια. Τέλος πάντων, 10.000 από εδώ, 10.000 από εκεί. Σημασία έχει ότι τα λεφτά φαγωθήκανε. Αλέκο, λέγε τι τα έκανες. Σκέφτηκα ότι αν βρίσκαμε έναν τρόπο να μπω στο σπίτι μου χωρίς να με πάρει χαμπάρι κανείς, θα βρίσκα λεφτά. Έχω κρύψει σε ένα μέρος για ώρα ανάγκης που δεν το ξέρει ούτε σωσό. Ναι, και πώς θα μπει στο σπίτι? Πανεύκολο. Θα μπω από τον κήπο και θα πηδήσω από την μπαλκονόπορτα. Δεν ασφαλίζει. Το σπίτι μου δεν ξέρω. Μα και πώς είσαι σίγουρος ότι δεν είναι μέσα η χρυσή σου γυναικούλα? Εδώ σε θέλω. Πώς μπορείς να ξέρεις αν το σπίτι είναι άδειο? Άμα το παρακολουθείς απ' έξω. Και να σε πάρει χαμπάρι όλη η γειτονιά. Πρώτη και καλύτερη φάτσα η Πέμπη. Αλεκό, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Λέγε που τα ξόδεψες. Άκου. Έχω ένα φίλο, τον Γιωργάρα, που είναι ειδικό στις παρακολουθήσεις. Μου κάνει καλή τιμή. Αύριο το πρωί θα πάει να βάλει μια κάμερα μέσα στο σπίτι. Έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Δηλαδή θες να παρακολουθείς τι κάνει η Σωσό, να ξέρεις όλες τις κινήσεις της? Αστά ρε Φλόρα, χέστηκα για τη Σωσό. Το θέμα είναι να είναι το σπίτι άδειο, να μπουκάρω μέσα, να πάρω τα λεφτά. Αλεκό, δεν μου τα λες καλά, δεν μου τα λες καθόλου καλά. Καλώς την. Σου φέρε λίγη κοτόπιτα. Θα πίνασες τόση ώρα. Δεν φοβάσαι να τριγυρνάς τέτοια ώρα μονάχη στα σκοτάδια? Ποιο να φοβηθώ. Όλοι μ' αγαπάνε στο νησί. Υπάρχουν κι άλλοι που θα σε αγαπούν σε κάποιο άλλο μέρος. Αδέρφια, πατέρας, μάνα. Εγώ για μάνα έχω πια την κυρία Μαρουσό. Μπορεί και κάποιο παλικάρι να ξενυχτάει απόψε με τις σκέψεις σου. Δεν με νοιάζουν τα άλλα παλικάρια. Μονάχα εσύ, Θωμά. Ου! Ζεστάθηκα. Θα βουτήξω, δεν κρατιέμαι. Τι είναι η ζωή?
Γιάννη μου, όχι σε ρωτάω. Τι είναι η ζωή. Πέρασε, Γιάννη. Και έρχομαι να σε ξαναρωτήσω τι είναι η ζωή. Τίποτα, αγόρι μου. Τίποτα. Πώς είναι οι άλλοι στο σπίτι. Πώς να είναι, γιατρέ μου. Πώς να είναι. Μας έβαλε σημάδι ο Χάρος, ο Πούστης. Συγγνώμη κιόλας. Βρίσε να ξελαφρώσεις. Βρίζω, βρίζω. Τι να κάνω. Εγώ που με έλεγαν μαλάκα και κοκκίνιζα. Έχουμε παραφρονήσει όλοι. Δεν είναι και λίγο αυτό που μας βρήκε. Δύο κηδείες. Και ένας γάμος. Πιανού. Όχι, λέω, ο δικός σας ο γάμος που δεν πρόλαβε να γίνει. Ας τα στα πάνω, τρελαθώ. Τη μάνα μου να δεις. Και τη Φλόρα δεν λέω, την κλαίει. Αλλά για την Κορίνα τη τύχησε πολύ ακριβά. Ήταν πολύ δεμένες. Σαν κόμπος ναυτικός. Βαρύ το πλήγμα για όλους μας. Κακά τα ψέματα. Το σπίτι των Μητροπουλέων βυθίστηκε στο πένθος. Μέσα στην ταραχή μου δεν σε ρωτήσα, θα πιες κάτι. Όχι, δεν κατεβαίνει τίποτα κάτω. Βάλε μου ένα ουίσκι. Θα το παλέψω να κατεβεί. Έτσι για το συγχώριο. Σκέτο. Φέρε και κανένα φουντούκι, κανένα αμύγδαλο, ό,τι πινελίκι υπάρχει. Έτσι για το συγχώριο. Απ' όλα είχε συγχωρεμένη. Γεμάτα τα ντουλάπια της. Κουφάλα, χάρε! Ήξερες και διάλεξες. Τα καλύτερα κορίτσια μας πήρες. Τον καημένο τον Αλέκο. Τον κουμπάρο μας. Πλάκα, πλάκα, τώρα που το σκέφτομαι και τους δυο τους φύτεψες, ε. Και νύφη και κουμπάρο. Πας και είσαι καντέμις. Μαλακία είπα, το ξέρω, μαλακία. Έτσι να γελάσεις το πικραμένο μας το χείλι. Αχ, η Κορινάρα γέλαγε με κάτι τέτοια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την τελευταία φορά που την είδα. Την παραμονή ήτανε πριν φύγετε για Σύρο. Είδαθηκατε την παραμονή. Ναι, πετάχτηκα να της φέρω τα λεφτά. Ποια λεφτά. Ποιος. Α, δεν στο είχε πει. Εντάξει, forget it. Ποια λεφτά, Γιάννη. Μου ζήτησε κάτι δανεικά, δεν προλάβαινε να πάει στην τράπεζα να τα πάρει. Και τέλος πάντων, πες μου τα δικά σου. Δανεικά πόσα. Εντάξει, είναι αστείο το ποσό ντροπής και που το κουβεντιάζουμε. Αν δεν με πίεζες, δεν θα σου λέγα τίποτα. 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα, τι τα έφερε τόσα λεφτά μαζί της. Ποιος ξέρει τι είχε στο νου της η μακαρίτισσα. Τέλος πάντων, το άκουσες, το ξέχασες. Τι είναι αυτά που λες, θα στα δώσω πίσω εγώ. Γιατρέ μου, σε παρακαλώ, θα μαλώσουμε. Μην το ξαναπείς, σε παρακαλώ. Ας πάνε έτσι στη μνήμη της. Πες ότι έχτισα ένα εικονοστάσι. Τι εικονοστάσι, δηλαδή με 500 χιλιάρικα. Ένα εκκλησάκι μικρό το χτίζα. Όχι, όχι. Επιμένω, είναι πολλά τα λεφτά. Τώρα με στεναχωράς. Μπροστά στην κοπελάρα που χάθηκε, τα χέζω τα φράγκα. Ναι, αλλά και εσύ δεν τα βρίσκεις στο δρόμο. Εννοείται. Αχ, τάχα για να περάσω το χειμώνα, αλλά δεν βαριέσαι. Θα τα καταφέρω. Κανείς δεν χάνεται. Ξέρω τι σημαίνει να είσαι φοιτητή στο εξωτερικό. Τα έχω περάσει. Δεν μ' αρέσει να κλαίγομαι, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά μας τα πω καμιά φορά πώς τα περνάω στην ξενιτιά. Να σου δώσω μια επιταγή ή όταν ξαναβρεθούμε να στα δώσω μετρητά. Όχι, καλύτερα επιταγή. Μη με παρεξηγείς, αλλά άμα ξαναβρεθούμε θα τη θυμηθώ πάλι και καταλαβαίνεις. Σε καταλαβαίνω. Είναι νοπές ακόμα οι μνήμες. Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε. Καλησπέρα. Είμαστε μόνοι. Όχι, αλλά μην ανησυχείτε. Δεν θα μας ενοχλήσει κανείς. Τι είναι αυτό. Τίποτα. Σηκώστε τα χέρια ψηλά. Σηκώστε τα. Αχ, μη σας παρακαλώ. Αργαλιέμαι. Δεν παίζουμε τώρα. Συγχωρείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι είναι αυτό, αν επιτρέπετε. Θα σας εξηγήσω μετά. Να κάτσω. Βεβαίως, καθίστε. Θα πιείτε κάτι. Ναι, έναν καφέ, παρακαλώ. Τέτοια ώρα. Έχω τα νεύρα μου. Πώς τον προτιμάτε, γαλλικό, ελληνικό, φραπέ. Α, ό,τι να είναι. Όχι, όχι, ό,τι προτιμάτε εσείς. Όχι, τι είναι πιο εύκολο, τι είναι πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, φραπέ. Φτιάξτε μου ένα γαλλικό τότε. Thank you.
Να σας πω. Έφυγα βιαστικά και δεν πρόλαβα να... Θέλετε ζάχαρη, γάλα? Όχι, 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 όχι. Σκέτο να με πιάσει. Μια στιγμή. Μια στιγμή, παρακαλώ. Σήκωσα τα χέρια. Τι έγινε? Πέσαμε σε μπλόκο. Τι είναι αυτό, καλέ, τι έχω? Να σας συστήσω. Ο πατέρας μου, η κυρία Μάχη, η κυρία Έρικα Μπογδάνου Παταριά. Ήταν φίλη της Φλωρίτσας μας. Τι συμβαίνει, Αχιλέα? Τίποτα, θα σου εξηγήσω μετά. Λοιπόν, είστε καθαροί. Από τι? Σηκωθείτε, παρακαλώ. Δεν μπορώ. Σηκώστε τα χέρια. Κύριε Μπογδάνου. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τελωνίο περνάμε. Μη μιλάτε. Κυρία Παταριά. Θα με αφήσετε επιτέλους να κάνω τη δουλειά μου? Κάτι μεταλλικό υπάρχει εδώ. Ο βηματοδότης. Ζάχαρο μετράει? Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. Και εδώ υπάρχει κάτι μεταλλικό. Η κεφαλή στο γόνατο. Εδώ πάλι τι υπάρχει? Μια σφαίρα από τη μάχη του Σκρά. Α, πολύ μέταλλο ο πατέρας σας. Δεν τον περνάτε καλού κακού ένα μήνιο? Να πάρω το 100. Λοιπόν, είστε ελεύθεροι, μπορείτε να πηγαίνετε. Γρήγορα, πηγαίνετε μέσα. Σου την έσκασα. Την παραφύση έδρα δεν την βρήκες. Μάχη, πάρ τον μέσα, γρήγορα, σε παρακαλώ. Ραδιόφωνο έχετε? Ραδιόφωνο, βεβαίως. Ανοίξτε το γρήγορα. Α, ξέρετε, δεν ακούμε μουσική λόγω πένθους. Ανοίξτε το γρήγορα, είπα! Σε ποιο σταθμό? Δεν έχει σημασία. Βάλτε τον, ακούγεται σιγά. Έτσι, για να μαθαίνετε, το ραδιόφωνο δημιουργεί παρεμβολές και δεν μπορούν να μας ακούνε. Αχ, αδίκως ανησυχείτε. Ο πατέρας μου είναι βαρύκος και η κυρία Μάχη δεν είναι άνθρωπος που... Δεν εννοώ αυτούς. Αλλά ποιους? Αχ, Αχιλλέα. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν αυτό που ζούμε είναι η πραγματικότητα? Τι είναι αυτά που μου λέτε? Και γιατί μου τα λέτε έτσι και τρομάζω? Ποια είστε, τέλος πάντων? Ήρθα να σου αποκαλύψω κάτι για τη γυναίκα σου. Δεν είμαι φίλη της. Δεν την έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Α, το είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Η Φλόρα δεν μου λέγε ποτέ ψέματα. Δεν μου είχε. Πού είναι η φωτογραφία της? Είσαι έτοιμος να ακούσεις τη μεγάλη αποκάλυψη? Ξέρω εγώ. Η γυναίκα σου ζει. Γεια σας. Τον κύριο Αλέχο θα ήθελα. Δεν είναι εδώ, τι τον θέλετε? Θα αργήσει να γυρίσει, μπορώ να περιμένω? Αδίκως θα περιμένετε. Ξέρετε, ο Αλέκος μας άφησε. Τι σας άφησε? Χρόνο. Τι? Πέθανε προ 10 ημερών. Τι μου λέτε, τι μου λέτε, μαντάμ, να κάτσω? Σκοτωθήνη μου ήρθε. Τον ξέρατε? Πέθανε ο Αλέκος ο Λεβέντης. Εντελώς. Ο Αλέκος ο Δερβίσης. Και αυτός επίσης. Δεν έτυχε να γνωριστούμε. Δεν με ξέρετε, είμαι ο Παναγιώτης που έχω τα χοιρινά στο Κοροπή. Θα σας είχε μιλήσει για μένα. Ουδέποτε. Πω, δεν μπορώ να το χωνέψω. Τι να κάνουμε, ανθρώπινα είναι. Πέστε το ψέματα, πέστε το ψέματα, τούτη η γης που την πατούμε. Όλοι μέσα θα να μπείτε. Είχαμε και κάτι δοσοληψίες με το συγχωρεμένο. Του χρωστάγα τα λεφτά? Όχι, ο συγχωρεμένος μου χρώσταγε κάτι δανεικά. Α. Τέλος πάντων, ντροπή και που το συζητάμε. Δηλαδή, τι είναι εξάλλου, 500 χιλιάρικα? Έχετε δίκιο. Τίποτα δεν είναι. Μπροστά στον παλίκαρο που χάθηκε,
Τα χέζω εγώ τα φράγκα. Και καλά κάνετε. Πότε σας τα ζήτησα αυτά τα δανεικά? Την παραμονή πριν φύγετε για Σύρο. Γιατί τα έκανε τόσα λεφτά? Ποιος να ξέρει. Θεός χωρέστον. Τι σημασία έχει, μαζί του τα πήρε? Όχι, μαζί του δεν τα πήρε. Με μια βερμούδα πνίγηκε, το θυμάμαι σαν τώρα. Έχω έρθει κι εγώ σε μια σφίξη αυτό τον καιρό. Πότε ευκολύνεστε να μου τα επιστρέψετε? Για κορόιδα ψάχνεις? Δεν σας καταλαβαίνω, μαντάμ, τι υπονοείτε. Από πού θα πάρω εγώ τα λεφτά μου? Πήγαινε μπρος στον Αλέκο να στα δώσει. Ξέρεις που είναι. Άντε, αργιάζε με την γωνιά. Πρόσεχε πως μου μιλάς, δεν ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Πώς δεν ξέρω, με τον Παναγιώτη που έχει τα χειρινά στο κοροπή. Το ξέρεις. Δεν θα το αφήσω έτσι αυτό το ζήτημα, Βρε, άντε, πάγαινε! Θα φέρω τα γουρούνια μου μέσα στο σπίτι σου, θα τα μολύσω! Βρε, είσαι το διάολο και εσύ και τα γουρούνια σου! Γουρουνόφατσα! Με κοροϊδεύσεις εσύ εμένα. Άκουσε εκεί. Αυτό μου είπε τώρα. Να πληρώνω και τα χρέη του. Τι με κοιτάς, Αχάνος? Άκουσες τι σου είπα? Η γυναίκα σου ζει! Το ξέρω. Το ξέρεις? Και βέβαια το ξέρω ότι ζει. Και θα ζει για πάντα στην καρδιά μου. Και στις καρδιές εκείνων που την αγάπησαν. Όχι, όχι, Αχιλέα, δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω. Η Φλόρα είναι ζωντανή. Δεν πνίγηκε όπως θέλουνε να νομίζουμε. Τι εννοείτε? Ποιοι θέλουνε? Κακομοίρη. Γιατί με λέτε έτσι? Γιατί καταπίνεις αμάσιτο ό,τι σου σερβίρουν. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν τα ψάρια ονειρεύονται? Πώς είπατε? Πού βρίσκονται τα πρωτότυπα των αρχαίων ελληνικών κειμένων, Γιατί έχουμε μόνο τα αντίγραφα. Ποιοι έκαψαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας? Καταπατητές. Α, σας παρακαλώ σταματήστε, γιατί το κεφάλι μου έχει γίνει καζάνι. Φεύγω. Σου αφήνω το τηλέφωνό μου και είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα το χρειαστείς. Εντάξει. Και μην ξεχνάς, Αχιλέα, η αλήθεια είναι εκεί έξω. Πω πω τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Κύριε Λέισον. Δεν ξύπνησα ακόμα εγώ, ναι. Γιατί να ξυπνήσει, ανάγκη που όχι. Αυτή βρήκε το μήνα που θρέφει τους 11. Κοίταξε τη μάνα τι όμορφη που είναι όταν κοιμάται. Και τι ανέξοδη. Όσο είναι ξύπνια, δεν σταματάει να σαβουρώνει. Δεν τη χώνεψες. Την πρώτη στιγμή που στην έφερα εδώ δεν τη χώνεψες. Τι να χωνέψω, μωρέ, από δάφτινε. Ρεζίλι μας έκανε πάλι χτες στο χωριό. Βγήκε στα νυχτά με τη βάρκα να ψαρέψει. Και πού είναι το κακό? Τσίτσιδι ψάρευε. Ανάθεμάτινα. Μαζεύτηκαν όλα τα γρυγρή και οι μαούνες και την παίρναν μάτι. Μέχρι και το επτάμενο δελφίνι σταμάτησε και τη φωτογραφίζαν οι τουρίστες. Δεν βάζει το πονηρό με το μυαλό της. Είναι αθώα. Αθώα αυτή. Μωρέ, αυτή καλυγώνει ψήλο. Γύρευε τι κουμάση είναι. Σώπας, θα την ξυπνήσεις. Πού να ξυπνήσει η φώκια? Σταμάτα πια. Εσύ πάντα ήσουν αφιλόξενη. Και είμαι. Αλλά αυτή μας έχει κάνει βούκινο. Και εσύ, όλη μέρα τριγυρίζεις πίσω της. Όλοι σε κουβεντιάζουν. Πρόσεξε, Θωμά. Το νησί δεν σε χωράει. Καλημέρα. Τι ώρα είναι? Τι μέρα? Και τι χρονιά? Σου έχουν πει πόσο όμορφη είσαι, τα κοιμάσαι? Και να μου το έχουν πει, δεν το θυμάμαι. Σου φέρα φρέσκο γάλα. Μόλις άρμαξα τη γελάδα. Σαν το βλέπεις, αξεράθηκα στον ύπνο. Το κλίμα φαίνεται, είναι βαρύ, Άσε κάτι όνειρα, Πούδα. Πες μου, ξέρω από όνειρα. Σαν να ήμουν, λέει, στην προηγούμενη ζωή μου. Και, θυμήθηκες τίποτα? Ναι. Θυμάμαι ότι έλεγα συνεχώς, τελείωσα, τελείωσα. Τελείωσες, τελείωσες. Ναι, όλο αυτό έλεγα. Και τι έκανες όταν το έλεγες? Άλλοτε ήμουν όρθια, άλλοτε ξαπλωμένη, ποτέ μπρούμητα, ποτέ ανάσκελα. Κάποια δουλειά θα έκανες και θα την τελείωνες. Μετά τι έλεγες? Ο επόμενος. Ο επόμενος? Mm. Άλλος κόσμος δεν υπήρχε τριγύρω? Ναι. Άντρες κυρίως. Ναι, γέροι. Ένας μηνύτη θυμάμαι.
Ένα καλόγερο έτσι αμυδρά στο βάθος. Μυστήρια τα όνειρά σου. Σαν και εσένα. Έλα. Πιες το γάλα και σήκω. Θέλω να σε πάω κάπου. Ναι, να τσιμπήσω κάτι πρώτα, γιατί έτσι ξύπνησα με μια λιγούρα. Μαθαίνω χρυσές δουλειές στο χασάπικο. Ναι, έχει μια σχετική κίνηση. Καλέ, χαμός γίνεται. Όλοι λένε πάμε στις Χείρας να ψωνίσουμε. Από ήκτο έρχονται λιγούριδες. Κάτσε να τους πετάξω έξω να καταλάβουν τι σημαίνει σωσό. Ποιος να είναι πρωί-πρωί. Καλημέρα σας, ο κύριος Παπαδήμας. Πέθανε. Μισό λεπτό. Καταρχάς στα συλληπιτήριά μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδήμας πρωτού πεθάνει είχε παραγγείλει στην εταιρεία μας ένα σύστημα συναγερμού. Συναγερμού? Δεν μου είχε πει τίποτα. Ναι, φοβόταν για διαρρήκτες. Και είχε παραγγείλει ένα από τα τελειότερα συστήματα συναγερμού. Δεν θα πρόλαβε, φαίνεται, να σας το πει. Σας το είχε πληρώσει? Ναι, βεβαίως, το είχε εξοφλήσει. Εντάξει, τότε βάλτε τα. Περάστε, περάστε. Από εδώ, ελάτε. Αν θέλετε κάτι, πείτε μου, ε. Όλα τα φρόντιζε. Ήταν οικοκύρης. Ό,τι και να λέμε ήταν του σπιτιού. Του σπιτιού και του παλουκιού. Άντε, τελείωνε. Εκεί μέσα θα διαβάσει ολόκληρη την εφημερίδα. Τη διαβάζω ολόκληρη για να σκουπιστώ μετά. Άρχισες πάλι τις βλακίες σου πρωί-πρωί. Πώς τα λέω, ωραίες ώρες. Έχω παρατηρήσει ότι μέσα στην τουαλέτα έχω έμπνευση. Παρακαλώ. Εμπρός. Ποιον πήρες? Ποιον? Όχι, κανέναν. Κοίταγα να δω αν δίνει σήμα. Σάμπος, έχω και κανέναν να πάρω. Εσύ με παρακολουθείς. Γιατί βγήκες αθόρυβα από την τουαλέτα, γιατί δεν τράβηξες το καζανάκι? Πού θα μπεις και εσύ να χαλάμε νερό τσάμπα? Τι να σου πω, καημένε μου! Τι να σου πω! Παναγία μου, ίδια η Σωσό. Παρακαλώ. Το τελείωσες όλο το χαρτί? Μίλαγες? Όχι. Με τρόμαξες έτσι που βγήκες. Έχει κάτω από τον νηπτήρα. Φλόγα. Φλόγητσα. Ναι, 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 σας ακούω, κυρία μου. Πώς να ηρεμήσω? Μου λέτε ότι υπάρχει σε ένα ψαροχώρι μια κοπέλα γνώσεων στοιχείων με αμνησία και δεν μπορείτε να διαπιστώσετε αν είναι η αραβωνιαστιά μου. Σας έχω στείλει φωτογραφία της. Ναι, θα περιμένω. Οποιαδήποτε ώρα. Αυτή είναι η Παναγιά η Θαλασσινή. Οι μανάδες και οι γυναίκες των ναυτικών εδώ τους στάζουν όταν φεύγουν για μακριά. Αχ, Θωμά, θέλω να μου ορκιστείς. Τι πράγμα?
ότι την επόμενη φορά που θα ξανάρθουμε εδώ θα είναι η μέρα του γάμου μας. Αλήθεια λες? Θέλω να ανέβω εδώ πάνω, φορώντας μυστικό. Τακούνι βέβαια δεν μπορώ να βάλω, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη. Θα ανέβω με τη σαγιονάρα. Στην αγκαλιά μου θα σ' ανεβάσω. Εδώ θέλω να παντρευτούμε. Και εδώ να κάνουμε και τη δεξίωση. Και αργότερα, εδώ να βαφτίσουμε τα κουτσουβελά μας. Και εδώ με το καλό να τα παντρέψουμε, ε. Και σαν έρθει η ώρα η καλή, εδώ να βαφτίσουμε και τα γόνια μας. Και αν μας αξιώσει ο Θεός, εδώ να τα παντρέψουμε. Έχει κι άλλες εκκλησίες στο νησί. Όχι, εδώ θέλω. Εδώ θέλω και να μας νεκροστελήσουν. Όταν η Παναγιά ήθελε να μας πάρει κοντά της. Εδώ. Εδώ. Σε αυτή την πλαγιά. Να μας τόψουν πλάι-πλάι. Να γναντεύουμε το Αιγαίο. Ορκίσουμε, Θωμά. Ορκίζομαι. Στην αγάπη μας. Πάμε να ανάψουμε ένα κερί. Αχ, όχι. Δεν μπορώ. Γιατί? Δεν θυμάμαι αν είμαι χριστιανή. Χριστιανή είσαι. Ο Θεός εξέβρασε στο ψαροχώρι μας. Και είσαι για μένα δώρο Θεού. Δώρο Θεού για μένα είσαι στη ζωή μου. Είσαι παντού στο σώμα, αίμα μέσα στο κορμί μου. Δώρο Θεού για μένα να σε συναντήσω. Έδωσε σημάδια ζωής. Την άκουσα. Μεταφορικά μιλάς? Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Μου μίλησε στο τηλέφωνο. Τι είπε? Το τέλειωσες όλο το χαρτί. Το τέλειωσες όλο το χαρτί. Κάποιο κωδικοποιημένο σύνθημα σου στέλνει. Αχ, κυρία Έρικα, δεν είμαι καλά. Σας παρακαλώ, πείτε μου, πού είναι η γυναίκα μου? Πού είναι και ψάχνει για χαρτί? Είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου αποκαλύψω που είναι η Φλόρα. Α, με βλέπω στο δρομοκαίδι. Όχι, 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 όχι. Μην ανησυχείς. Αρχίζεις σιγά σιγά να ανακαλύπτεις την αλήθεια. Δεν ανήκεις πια σε αυτούς που χάφτουν το οτιδήποτε. Ότι παραδείγματος χάριν πάτησε ο άνθρωπος το πόδι του στη σελήνη. Δεν το έχει πατήσει. Αχιλλέα, δεν πήγαμε ποτέ στη σελήνη. Πώς δεν πήγαμε, αφού τώρα. Αυτό που είδες ήταν ένα καλωστημένο σκηνικό σε κάποιο στούντιο κοντά στο Las Vegas. Α, μη με τρομάζετε. Φτάνει. Και πού να σου πω για τον Χίτλερ. Καλησπέρα, Γιωργάρα. Ελάτε γρήγορα. Από εδώ γυναίκα τη ζωή μου, Φλόρα. Αυτές τις κρυάδες να μην έλεγες. Χαίρομαι πολύ. Δεν χωράμε και πολύ εδώ μέσα. Εγώ πάω να βάλω κάτι κοριό σε μια πρεσβεία. Εσείς καθίστε με την ησυχία σας. Σε αυτή την οθόνη θα κοιτάτε. Αχ, το σπιτάκι μου. Σας χαιρετώ προς το παρόν. Καλή δουλειά, Γιωργάρα. Κοριό σε πρεσβεία. Αχ, Παναγία μου, πλέξαμε. Σόκο, μωρέ, εμείς δεν κάνουμε τίποτα παράνομο. Μια ματιά στο σπίτι μου θα ρίξω. Ενοχλώ κανέναν. Ότι θα έκανε και ηλεκτρονικό μπανιστήρι, αυτό δεν το περίμενα. Έλα, όλα στραβά τα παίρνεις. Δεν λες δόξα ο Θεός. Οπα, κοίτα. Να, να, είσαι σου. Καλώς τα δεχτήκαμε. Χάλια είναι. Τη βλέπεις? Όχι και χάλια, όχι και χάλια. Ντυμένη στην τρίχα, το μαλλί της ώρας με το κραγιονάκι της, παρόλο που υποτίθεται ότι είναι και χείρα, έτσι είναι τα χάλια. Κοίτα εμένα για να ξέρεις πως είναι. Απελπισμένη είναι η κακομοίρα. Μη με εκνευρίζεις. Πού την είδες την απελπισία? Με το ισκάκι της, με τα τραγουδάκια της. Για να ακούει ρουβά, απελπισμένη είναι. Ωραία, ξέρει και το γλεντάει. Ναι, καλά.
Μοναχούλα, για λύπηση είναι. Μην τη λυπάσαι. Πήγε να μας πνίξει, έφαγε λάχανο την κορίνα. Και τι κατάφερε, σαν το κούτσορο ξέμεινε. Να, ορίστε, έχει επισκέψεις. Πάλι καλά. Καμιά πέπη θα είναι. Καλησπέρα. Έλα, πέρασε. Όχι, τώρα θα γίνει καυγάς. Δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Ορκισμένοι εχθροί. Ο Θεός να βάλει το χέρι του τώρα. Και αυτός, τι γυρεύει τέτοια ώρα. Θα της έφερε την ίσπραξη. 200 είναι μετά. Τι σου λέγα. Εντάξει, έχω εμπιστοσύνη. Είχαμε κανένα νέο. Μπα, όχι, τίποτα. Για μένα λένε. Δεν τους βλέπω και πολύ στεναχωρημένους. Ρε, δεν το δείχνουν. Πάμε πάνω. Και δεν πάμε. Τι πάνε να κάνουν επάνω οι ορκισμένοι εχθροί. Κάνα μερεμέτη θα τη φτιάξει. Κάνα διακόπτη στην κρεβατοκάμαρα. Μάλλον ξέρεις κάτι. Το ρουμπίνε στο μπάνιο. Έχει λασκάρι. Καλά, έτσι ελεύθερα μπαινοβγαίνει στην κρεβατοκάμαρά σας ο μικρός. Ο Μιχαλάκης είναι του σπιτιού. Μάλιστα, μάλιστα. Τι κάνουμε τώρα. Έτσι θα καθόμαστε εδώ. Να κοιτάμε το σαλόνι, μήπως κουνηθούν τα έπιπλα. Κάτσε, θα τελειώσω το τσιγάρο μου και φεύγουμε. Πού είναι και αυτός ο Γιώργος. Αμάν! Τι? Ρε! Τι γίνεται εκεί? Αφού είναι το σπιτιού, Μιχαλάκη, σε έβαλε μια πετσετούλα το παιδί να νιώθει πιο άνετα. Αυτός φοράει τις αλιονάρες μου! Αυτό σε πείραξε! Κάτσε, μωρέ, μπορεί να το παρεξηγήσαμε, ε! Αγάπη μου! Τι είπε? Θα το σκοτώσω. Τελικά εμένα μου είχε βγει το όνομα, αλλά άλλες είχαν τη χάρη. Επιτέλους άργησα, αλλά δικαιώθηκα. Τη γυναίκα μου, ρε καθήκη. Σε νοιάζει, βλέπω. Μήπως ζηλεύεις κατά βάθος. Τις αγιονάρες μου, ρε αλήτη. Λοιπόν, νομίζω είδαμε αρκετά. Μας άνοιξαν τα μάτια. Μπρος, πάμε. Ναι, πρέπει να βάλω μια κάμερα και στην κρεβατοκάμαρα. Όχι, σαν δεν τρέπεσαι, σαν δεν τρέπεσαι. Πάμε να φύγουμε. Δεν γίνεται να φύγουμε. Πρέπει να περιμένουμε να έρθει ο Γιώργος. Α, όχι, δεν με νοιάζει. Εγώ φεύγω. Στον ερωτά μας. Πρωτεύει η υγεία στην υγειά μας. Ποιος είναι τέτοια ώρα? Υπέπιθανε. Σε πέταξέτε. Παρακαλώ. Του Ναλέκου θα ήθελα. Δεν είναι εδώ. Ποιος είστε? Ένας φίλος από το Μέτσοβο. Πού είναι ο Αλέκος? Ξέρετε, ο Αλέκος πέθανε. Πέθανε? Τι μου λέτε, κυρία, πέθανε ο Αλέκος? Πέθανε αυτό το χρυσό παιδί? Αυτό είναι απώλεια, κυρία μου. Απορώ πώς μπορείς και ζεις μετά από αυτό. Και τι θέλετε να κάνω? Τι νόημα έχει η ζωή χωρίς τον Αλέκο? Ποιος είστε? Αλλή από αυτόν που πάει. Θα μου πείτε ποιος είστε? Απουρώ γιατί δεν είναι αυτοκτονίες. Αϊχά σου καράβλαχε. Ποιος ήταν? Ένας ηλίθιος. Με σύγχυσε νυχτιάτικα. Έλα, έλα. Ρέμισε. Άντε πάλι. Ναι. Η άγνοια σκοτώνει. Τι πράγμα? Μην ξεχνάτε το προφυλακτικό. Ποιος είναι? Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Υπουργείου Υγείας. Έτσι και σ' ανακαλύψω ποιος είσαι, θα σε πάρει ο διάολος. Ο βλάχος ήταν πάλι? Ξέρω εγώ ποιος βλάκας. Πού πας τώρα? Να κάνω ένα τσιγάρο. Ξεκίναζε τα προκατακτικά και έρχομαι. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Άντε, θα φάμε καμιά μέρα. Κάτσε να έρθει ο Αχιλλέας. Αχιλλέα, τρώμε! Δεν τον βλέπω πολύ καλά σήμερα. Έλα, βρε Αχιλλέα, μας ξελίγωσες.
Πάρε κι άλλο πουρέ. Τον πέτυχα σήμερα. Για δώσε. Ε, είμαστε κι εμείς εδώ. Άστο να πάρει, είναι νόστιμος. Άμα δεν φάω, πώς θα το διαπιστώσω. Ορίστε και μπιστέκια. Ωραιότατα. Αχιλέα μου, τι έχεις? Τι, καμιά τρίχα? Πάλι μαδάς, ρε μάνα. Σώπα καλέ που μαδάω. Τι κάνεις, Αχιλέα? Ας τον ρε μάνα, τον άνθρωπο. Αχιλέα μου, είσαι καλά? Τι κάνεις με τον πουρέ, αγόρι μου? Μην το τσιτώνεις, σου λέω, ρε παιδί μου. Γουστάρει να παίξει με τον πουρέ του. Τραβάς κανένα ζόρι. Παίξε, Αχιλέα μου. Παίξε, αγόρι μου. Πού πας, δεν θα φας? Μην το τσιτώνεις, σου λέω. Πάει, του άλεψε. Και εσύ φυρί-φυρί το πας, ε. Άμα σου κάρφωνε κανένα πυρούνι στο λαιμό. Χριστέ μου. Παπά, παρακαλώ. Είμαι στη διάθεσή σου. Παπά, θυμάσαι το 1969 που οι Αμερικάνοι έστειλαν αστροναύτες στη Σελήνη? Πώς δεν θυμάμαι, αφού με κάλεσαν να πάω κι εγώ, αλλά δεν ευκαιρούσα. Πιστεύεις ότι πραγματικά πάτησαν το φεγγάρι? Αφού δεν πάτησα εγώ, δεν πιστεύω τίποτα. Και καλά κάνεις. Δεν πήγαν ποτέ στη Σελήνη. Και πού πήγαν? Εδώ. Στη γη παρέμεινε. Ας είναι ολόκληρη ιστορία. Α, τους απατεώνες, τους τσαρλατάνους. Και παίρνουνε σύνταξη αστροναύτη. Άσε το άλλο. Ποιο άλλο? Ο Χίτλερ είναι ζωντανός. Αποκλείεται, αφού αυτοκτόνησε. Είναι στο Περού, σε ένα βουνό. Τι μου λες? Να σου πω. Δεν πας να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς. Θα σου κάνει καλό. Μπορεί να έχεις και δίκιο. Ίσως τελικά να μου λείπει ύπνος. Έλα, αδόλφε. Σε πήρανε χαμπάρι. Πρέπει να αλλάξεις κρυψώνα. Συγγνώμη, ρε αγάπη μου. Δεν ξέρω τι να πω. Αλλιώς την περίμενα την βραδιά. Δεν πειράζει, εμείς να είμαστε καλά. Έχουμε μπροστά μας βραδιές. Όχι, όχι, εγώ φταίω, το παραδέχομαι. Μα τι λες τώρα, επιτρέπεται μεταξύ μας? Μου είπες να ξεκινήσω μόνος μου τα αποκατακτικά. Και συνηθισμένος από παλιά, συνέχισα χωρίς να το καταλάβω. Με συγχωρείς και πάλι. Θα κοιμηθείς τώρα? Τι άλλο να κάνω? Τι άλλο μπορεί να κάνει μια χείρα τέτοια ώρα? Καληνύχτα, αγάπη μου. Θα σου τηλεφωνήσω το πρωί. My name is Norman. Lou Norman. I've been in this business for 15 years. If people have a problem and don't want to talk to the police, they want to talk to me. So this Friday afternoon, I got a phone call. Young lady asked me to go downtown. What the hell is a girl like Mandy Cooper doing at the Lower Manhattan Ocean Club? Looking like
like a Texan model. I bet the voice like Mahalia Jackson. She don't need to work in slots like this. She got a pair of blue eyes that look green to me. And then she approached me. Oh boy. Miss Cooper, I suppose. Let's stop playing games. I'm on the job here. Let's come to terms. She tried to wind me up with some nonsense about an ex-boyfriend who was giving her a hard time. I said, listen, honey. We all know you can help yourself. If you want me to work on your case, let's get things straight, and now. Oh boy. Nobody's ever gonna damage your career. With a voice like this, and a pair of eyes. Ποιος είναι? Ποιο σου πλατζίδι. Δεν παράγγειλα τίποτα. Ανοίξτε, θα κρυώσουμε. Εσύ ο Μιγαλάκης. Μισό λεπτό, να το συζητήσουμε. Λέγε ρε, εσύ ο Μιγαλάκης. Αναλόγως, τι θέλετε. Είσαι, δεν είσαι, την έκανες. Μισό λεπτό, αν εξηγήσει. Να σας εξηγήσω. Υπάρχει κι άλλος Μιχάλης στην συνοικία. Και πού είσαι? Ξεχάσατε κάτι? Ξέρεις γιατί σε έδειλα? Όχι, αλλά είδατε, δεν σας ρώτησα, είμαι διακριτικός. Τη γυναίκα του φίλου τη σέβονται. Αυτό να το θυμάσαι. Βεβαίως. Θα το σημειώσω και κάπου να μην το ξεχάσω ποτέ. Τι είπε, τη γυναίκα του φίλου. Ο Χαμάν, κάτι δεν πάει καλά. Κοίτα να δεις τι μικρός που είναι ο παλιόκοσμος. Τι έγινε? Θυμήθηκες τίποτα άλλα δανεικά του Αλέκου του Δερβίση? Έλα τώρα, μην κολλάμε στο παρελθόν. Τι πίνει η παρέα να κεράσω? Η παρέα είναι κλειστή. Αυτά τι άλλα. Να σου πω. Πάντοτε έτσι πολύ μιλάς. Δύο πράγματα δεν αντέχω. Τις παραλίες με τα μωρά και τα μπαρ με τους εφήβους. Σε παρακολουθούσα όλο το βράδυ, μου αρέσεις. Το ξέρουν οι δικοί σου που γυρνάς τέτοια ώρα. Χτύπαμε αλίπητα. Είσαι διαβασμένος για αύριο. Πες μου κι άλλα. Αντέχω και μ' αρέσει. Τζόνι Χάντερ. Τη Χόλι Χάντερ, τι την έχεις? Πηδήξει. Κάποτε στην Αμερική. Με τα ρέστα πάρε δρακουλίνια. Μιλάμε πολύ ζώρικη γκόμενα. Με φτιάξε τώρα, με φτιάξε.
Αχα, η κυρία έχει όρεξη. Ποιος είναι αυτός πάλι? Μην κουνηθείς. Εσύ θα πιεις κάτι? Πώς μπήκες μέσα? Είδα φως και με τράβηξε. Σαν να ήμουνα κολοφωτιά. Προχώρα προς τα πάνω. Κολοφωτιά. Μεζονέτα είναι. Προχώρα! Τι έτσι στα γρήγορα? Γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Γουστάρω. Ωχ, άρχισα να βαριέμαι. Τι είναι αυτή ρε, τα φύλλα και τα δέντρα έχει πάρει. Μωρή! Le peuple, poporul, the people, the folk, gitan, tzigan, gypsy, tzigonor, disparaîtra, dispare, disappears, verschwindet, du monde, peuplement. Little child, little child, little child.